Θα πω ξεκάθαρα την άποψή μου, με την έννοια όχι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, αλλά με την έννοια να μπορέσουμε πραγματικά. Και κάθε άποψη σεβαστή, κύριε Παπαδόπουλε, δεν το συζητάμε. Στη διοίκηση, να δώσουμε όμως και σαν τη διοίκηση ένα, το, έτσι, την προοπτική, την κινητικότητα, ώστε να μπορέσουν να δοθούν λύσεις και να φουγκραστούν καλύτερα το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρα, δεν έχουμε καθαρά σχολεία. Γιατί οι καθαρίστριες δεν προλαβαίνουν να καθαρίσουν. Οι ώρες που είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν είναι λίγες μπροστά στον όγκο δουλειάς που έχουν. Ήδη οι 86 σχολικές καθαρίστριες πιέζονται πάρα πολύ. Πάτε να δείτε τι γίνεται στο τεχνικό λύκειο, το πολυκλαδικό. Αν μπορούν να καθαριστούν με ένα και δύο, τρία ώρα, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είμαστε μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη των σχολείων. Ανησυχώ για το τι θα αντιμετωπίσουμε αργότερα. Και λέω, ο Δήμαρχος έχει βάλει πάλι λάθος προτεραιότητα. Βάζει τα χρήματα πάνω από την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Και πάλι όμως κάνει λάθος. Δίνει 80.000 ευρώ για 15 εργαζόμενες, ενώ θα μπορούσε να δώσει 160.000 ευρώ για 72 εργαζόμενες. Αυτήν την οικονομική. Μα πού θα λογική τα βρει τα λεφτά, κύριε Παπαδόπουλε? Και αυτά δεν θα τα δώσει ο Δήμος τώρα για τις 15 εργαζόμενες. Θα σας πει τώρα, αν είχαμε τον κύριο Μουριάδη ή κάποιος από τη διοίκηση, ότι πού θα τα βρείτε τα λεφτά εσείς. Αύριο σας χρήζουμε δήμαρχο και λέμε, έλα εδώ Παπαδόπουλε, βρες λεφτά και πλήρως τους. Πού θα τα βρει? Αυτή την οικονομική λογική εγώ την απορρίπτω, διότι μην ξεχνάτε ότι 600.000 είναι ήδη εδώ και πολλούς μήνες στα ταμεία του Δήμου. Αυτό το γνωρίζετε. 600.000 ευρώ. Γιατί? Για την περίοδο COVID, για τα θέματα που έχουν δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Άρα έχουμε τα 600, βάζουμε προτεραιότητες, κάνουμε μια σωστή κατανομή και μπορούμε να δράσουμε για να δώσουμε λύσεις στην κοινωνία. Η πρόσληψη των 15 καθαριστριών είναι μπάλωμα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι μια αναγκαστική επιλογή της τελευταίας στιγμής, που δεν θα καλύψει όμως τις ανάγκες των σχολείων. Θεωρώ ότι έπρεπε η διοίκηση του Δήμου να δώσει έστω μια ώρα παραπάνω σε 72 εργαζόμενες που δουλεύουν τρίωρο. Οι εργαζόμενες αυτές, μην ξεχνάμε όλοι, ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί και είναι άδικο να μην τους δίνουμε τη μια ώρα για να έχουμε. Άρα έχει λεφτά και δεν το κάνει. Και λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν μπαίνω κι εγώ, σας είπα, στην λογική το να βάζω από τη μια μεριά την ασφάλεια και την υγιεινή των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών και από την άλλη να βάλω την οικονομία. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση. Προτεραιότητα για μένα υπάρχει το πρωτόκολλο εφαρμογής, το πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόζουμε στα σχολεία για να υπάρχει ασφάλεια και υγιεινή για τις ζωές των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών μας, των γονιών. Αυτή είναι η προτεραιότητα για μένα. Δυστυχώς βλέπουμε, να μην ξεχνάμε όμως και παράλληλα για τις 72 που μίλησα τις εργαζόμενες, ότι πέρα από το καλύτερο αποτέλεσμα θα μπορούσαν και αυτές οι γυναίκες με το τετράωρο να έχουν και ένα δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι. Θα το λησμονήσουμε, θα το ξεχάσουμε? Δυστυχώς βλέπουμε όμως ότι η διοίκηση του Δήμου και πάλι καθυστέρησε. Άφησε το καλοκαίρι να περάσει, χωρίς να κάνει ένα καλό προγραμματισμό. Έπρεπε να γνωρίζει από νωρίς για τον καθαρισμό των σχολικών κτηρίων. Χρειάζονται χρήματα. Έπρεπε να γνωρίζει, χρειάζονται επιπλέον προσωπικό. Και πότε? Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Τώρα τρέχει να καλύψει η διοίκηση τα κενά και δεν προλαβαίνει. Σε βάρος όμως της ασφάλειας και της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονιών. Εμείς ξεκάθαρα επιμένουμε να δώσει η διοίκηση μια ώρα παραπάνω σε 72 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης. Δεν ξέρω αν μπορεί και δεν το κάνει, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί κάνετε λόγο ότι το καλοκαίρι το οποίο πέρασε δεν μπορούσε να μεριμνήσει για τις σχολικές καθαρίστριες, για τη δημόσια υγεία των σχολείων και των παιδιών στα σχολικά συγκροτήματα. Το ίδιο όμως έρχεστε να πείτε και στο θέμα του ωραρίου των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών. Το 7-4 δεν ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, ξεκίνησε από εχθές. Μέχρι προχθές λειτουργούσε 8 παρατέταρτο με 2 και 4. Ενώ και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι και άλλοι κόσμοι που έχω ακούσει λένε ότι θα μπορούσε να το δρομολογήσει ήδη και από την πρώτη μέρα να ξεκινήσει κανονικά, χωρίς να υπάρχουν παράπονα, χωρίς να υπάρχουν κραδασμοί, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις. Λέει ο σοφός ελληνικός λαός μας, κάλιο αργά παρά ποτέ. Πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα και πότε έπρεπε να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά του Δήμου για να ισχύει το 7-4 από την πρώτη μέρα?
Αυτή είναι μια σοφή παροιμία και συμφωνώ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως, θα πρέπει να πούμε δημόσια στον κόσμο και να γνωρίζει, το πρόβλημα αυτό είναι εδώ και 4 μήνες. Επειδή μάλιστα, η διοίκηση του Δήμου και της αλληλεγγύης κρύβουν την αλήθεια, πρέπει να πούμε ότι το μειωμένο ωράριο σε 8-2 υπάρχει από την άνοιξη και το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα το έχουν οι γονείς από τότε. Δεν είναι πρόβλημα των τελευταίων ημερών. Εμείς βάλαμε το θέμα 3 φορές από το καλοκαίρι για να βρει η διοίκηση εγκαίρως λύση και 1 Σεπτεμβρίου να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί με το ωράριο 7-4. Κανένας δεν μας άκουσε. Η διοίκηση του Δήμου πάλι δεν έκανε αυτό τον προγραμματισμό μέσα στο καλοκαίρι και άφησε τους παιδικούς χωρίς προσωπικό και με ωράριο 8-2 σε βάρος των εργαζόμενων γονιών. Αρχές Σεπτεμβρίου, πρόσφατα, εμείς αντιδράσαμε έντονα γιατί γίναμε αποδέκτες καταγγελιών από γονείς και ζητήσαμε άμεση αλλαγή του ωραρίου σε 7-4. Τελικά, όπως ξέρετε και έγιναν οι τελευταίες εξελίξεις, η διοίκηση υπέκυψε στην πίεση που ασκήσαμε και εμείς και άλλες παρατάξεις αλλά και γονείς. Και προχθές τελικά το ωράριο επέστρεψε. Γιατί αν δεν ασκούνταν πιέσεις δεν θα το έκανε? Νομίζω ότι όταν έχεις ένα θέμα εδώ και 4 μήνες, έχει ενημερωθεί από μητέρα, από μητέρες, ο ίδιος ο Δήμαρχος και δεν δίνει λύση, νομίζω ότι η δημοσιότητα που πήρε, γιατί ξέρετε... Κάτι θα περίμενε, θα περίμενε το ΚΙΣΠΕ, θα περίμενε κάτι άλλο, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνουμε. Κάποια πράγματα όμως μπορεί να ισχύουν πέρα από υποθέσεις. Μια σοβαρή διοίκηση με έναν Δήμαρχο που είναι στο τιμόνι και είναι στρατηγός, δίνει λύσεις. Δεν περιμένει το ΚΙΣΠΕ, δεν περιμένει την κοινοφελή, δεν περιμένει εάν το κράτος στείλει χρήματα. Εύκολο να το λέμε, αλλά άμα είμαστε στο τιμόνι, δεν ξέρω κύριε Παπαδόπουλε πόσο εύκολο είναι να υλοποιούμε όλα αυτά που λέτε, ότι δεν θα περιμένουμε το ΚΙΣΠΕ, δεν θα περιμένουμε την κοινοφελή. Έχει μάθει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτούς τους κωδικούς, αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, αλλιώς δεν λειτουργεί το πράγμα και δεν ευθύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Για να δούμε λίγο και πιο κάτω στην κεντρική διοίκηση που λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Θέλετε δηλαδή να υιοθετήσουμε... Γιατί στην Αττική δεν υπάρχει θέμα με τη ιδιαίτερο σοβαρό με τις σχολικές καθαρίστριες και στην περιφέρεια είναι περισσότερο έντονο? Θα σας ενημερώσω. Γιατί? Θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Καλύπτονται τα κενά εκεί, γιατί εκεί τι παραπάνω έχει στην Αθήνα το κέντρο γενικότερα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις από την υπόλοιπη περιφέρεια, η οποία κάθε νομός, κάθε χρόνο ζητάει. Δηλαδή, άμα δεν κλάψει το παιδί, η γάλα μάνα δεν του δίνει, του λέμε. Αλλά το θέμα είναι, κουραστήκαμε να ζητάμε. Είτε είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο και το αυτό. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της κάθε διοίκησης, του κάθε δημάρχου, δυστυχώς, να αναφέρεται στην κεντρική διοίκηση και να μπορέσει να παίρνει το μέγιστο για όφελος των πολιτών. Σίγουρα, το μέγιστο. Το μέγιστο. Βγαίνω όμως από την Αθήνα, που νομίζουμε ότι είναι αθηνοκεντρικό το κράτος, αλλά να βγω λίγο από την Αθήνα και λέω και φέρω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Τρικαίων, στα Τρίκαλα, πώς πέτυχε ο Δήμαρχος να έχει πλήρους απασχόληση στο 90% και το μικρότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης? Ξέρετε γιατί? Γιατί ενδιαφέρθηκε, ασχολήθηκε, διεκδίκησε και το πέτυχε. Αυτή η υπόθεση σε εμάς στην Καβάλα και στο Δήμο Καβάλας δείχνει πρώτον πόσο διάφοροι απέναντι στα προβλήματα των δημοτών είναι η διοίκηση, δεύτερον πόσο ανίκανη να λύσει τα βασικά προβλήματα των δημοτών, τρίτον πόσο ανοργάνωτη είναι και χωρίς προγραμματισμό, αφήνοντας την τύχη τη λειτουργία βασικών δομών του Δήμου. Πάντως, να σας πω κάτι, ότι ο κύριος Μουριάτης θα το κουβαλάει στην πολιτική του διαδρομή ότι υπήρξε αιτία να χάσει μητέρα τη δουλειά της. Επειδή η διοίκηση... Δεν την έχασε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν την έχασε. Η γυναίκα... Βγήκε χθες η κυρία Παπαδοπούλου, κύριε Παπαδόπουλε, βγήκε χθες στην εκπομπή. Στην εκπομπή μας και... Είπε ότι αρχικά ζήτησα το μειωμένο ωράριο 9-1 στον ιδιωτικό τομέα και μετά αναγκάστηκα να δηλώσω μια παρέτηση. Δεν την απέλησαν, αυτό καταλάβαμε. Και ελπίζουμε να την πάρει πίσω την παρέτησή της και να μην χάσει η γυναίκα τη δουλειά, γιατί δεν είναι εποχή για τέτοια. Πάντως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι έφτασε σε αυτό το σημείο η γυναίκα λόγω της πίεσης. Σίγουρα δεν το αγνοούμε αυτό. Κανείς δεν το αγνοεί αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν το αγνοούμε, αλίμονο. Όχι, πείτε μου πώς αισθανθήκατε εσείς όταν μου λέτε τώρα ότι χθες την εκπομπή σας ακουγόταν η μητέρα. Εγώ προσωπικά, κύριε Παπαδόπουλε, ανατρίχιασα. Να όχι, να λέει ευθέως.
ότι. Γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο η γυναίκα να. Όχι μόνο αυτή. Παραιτήθηκε από τη δουλειά της, επειδή το ωράριο της δημιούργησε πρόβλημα εδώ και 4 μήνες στη δουλειά της. Που έκανε 4 μήνες υπομονή, ελπίζοντας ότι το Σεπτέμβριο τα προγράμματα θα είναι καλύτερα και από την άλλη να μην έχει λυθεί το θέμα. Πάντως, εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Μωριάδη, θα αισθανόμουν ντροπή. Τουλάχιστον που μπορώ να πω. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα στο επανειδηθείτε. Δεν θα τα βρείτε με τον κύριο Μωριάδη, έτσι. Δεν θα συνεργαστείτε. Μα ο κύριος Μωριάδης δήλωσε ότι συνεργάζεται με όλους εκτός από την παράταξη του Μάκη Παπαδόπουλου. Μάλιστα. Το δήλωσε και δεν μας θέλει εμάς. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι δικό του δικαίωμα. Πάντως και αυτά που λέει τώρα μετά από ένα χρόνο δημόσια ο Δήμαρχος δεν τα πιστεύει. Μην τα ακούτε. Μην τα λαμβάνετε τις μετρητές. Γιατί εάν ήθελε κάποιος να συνεργαστεί με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα το έκανε πριν το Σεπτέμβριο. Πριν δηλαδή ορκιστούμε και δούμε. Αναρωτηθήκατε όμως αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που κλείνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να συνεργάζεται με όλους εκτός από εσάς. Ναι, θα σας πω. Τι το κάνετε. Μήπως φταίει το νέο look που υιοθετείτε με το μακρύ μαλλί. Θα σας το πω ευθέως. Η πραγματικότητα είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, ενώ είχε τη δεύτερη Κυριακή 62% ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο Δήμαρχος και είχε και μια κυρία Τανάκα. Ναι, όμως αυτά ανήκουν στο παρελθόν, κύριε Παπαδόπουλε, και σε εσάς απευθύνομαι και στον κύριο Μουριάδη. Τελειώσαν οι εκλογές. Εδώ σε λίγο καιρό πάμε για τις επόμενες εκλογές. Δίνουμε αγώνα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη αυτού του τόπου και εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Εμάς δεν μας θέλει όμως ο Δήμαρχος. Σας είπα ότι αυτό. Τι το κάνατε. Πριν τις τροποποιήσεις, περίμενε τις τροποποιήσεις από την κυβέρνηση για να μπορέσει να αποφασίζει μόνος του και να είναι μόνος σε ένα μοναχικό δρόμο. Δικαίωμά του είναι βέβαια, ας το αποφασίσει, αλλά αυτός ο μοναχικός δρόμος να μην είναι εις βάρος των πολιτών. Αυτό θέλω να δηλώσω, τίποτα περισσότερο. Ποιον εκπρόσωπο είχατε χθες στο ΔΣ που έκανε η δημοτική αγορά, η δημοφέλεια για τα θέματα της δημοτικής αγοράς? Ήταν ο κύριος Μαυρίδης. Ο κύριος Μαυρίδης Νικόλαος συμμετέχει στη δημοφέλεια και προχθές στην απόφαση της έκτακτης συνεδρίας της κοινωνικής αλληλεγγύης για την αλλαγή του ωραρίου για να επανέλθουμε στο κανονικό ωράριο ήταν ο Γιώργος Γουνελάς που ακόμα δώσαμε μία μάχη για να το πετύχουμε και το πετύχαμε. Μάλιστα. Η Νατάσα σας ξελάσπωσε, Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Σιφίδου με τις αποφάσεις τις οποίες συζητήθηκαν. Ενημερωθήκατε φαντάζομαι τον κύριο Μαυρίδη τι υπόθηκε για τα ενίκια στη δημοτική αγορά κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη από την παράταξή μας. Και η συγκεκριμένη άποψη είναι η εξής. Ότι δεν μπορούμε εκεί πρόχειρα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Ο Γιάννης στη δημοτική αγορά την ξέρει απ' έξω και ανακατοντά. Τα θέματα αυτά τα έχει ασχοληθεί η εκπομπή. Τα δώματα τα έχουμε μάθει όλα εδώ και χρόνια. Και ελάτε κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε να συντομεύουμε παρακαλώ. Και εμείς εξίσου γιατί ασχολούμαστε με τα θέματα. Πονάει αυτή η δημοτική αγορά όμως, πονάει. Βεβαίως, γιατί να σας πω κάτι. Η δημοτική αγορά θέλει πραγματικά να γίνει μια ριζική ανακαίνιση. Θέλει να ακούσουμε τους επαγγελματίες και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε να γεμίσει η δημοτική αγορά. Γιατί χάνουμε έσοδα και δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη δημοτική αγορά. Αλλά όσο για τα θέματα που ρωτάτε, είναι θέματα τα οποία μπορούμε να μπούμε σε διάφορες διαδικασίες, γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε πολίτες. Υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να το κάνουμε μια σωστή διαδικασία. Και ήρθαν τα θέματα με μια μεγάλη προχειρότητα και χωρίς καμία εισήγηση. Άρα, εισήγηση με διευκρινιστικά πράγματα για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική εικόνα. Μάλιστα. Άρα, ομόφωνα, μετά τις ενστάσεις των παρατάξεων, της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκαν και καταψηφίστηκαν όλα τα θέματα και συμφώνησε και η ίδια η διοίκηση. Στο λάθος που έκανε.